πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, κυρίως αν θέλετε αναδεικνύει, καταδεικνύει μάλλον και αποτυπώνει όλη την βελτίωση που έγινε στην οικονομική διαχείριση του Δήμου. Είναι ο δεύτερος ισολογισμός, ο οποίος υπογράφεται μετά από πάρα πολλά χρόνια από την ίδια την υπηρεσία, που συντάχθηκε από τους υπηρεσιακούς μας και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γραφείο δημογραφικού, το οποίο λειτουργεί εξαιρετικά. Είναι κατά την άποψή μας ιδιαίτερα σημαντικό όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και έδωσε πραγματικά υπόσταση στις υπηρεσιακές υπηρεσίες, βελτίωσε τη λειτουργικότητα, ξεκαθάρισε πάρα πολλά πράγματα στην εσωτερική μας λειτουργία. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια και η πρωτοβουλία να συνεχίσει. Ναι, σας κρύβω ότι για μας είναι μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή και μετά τον κύκλο της θητείας μας στο Δήμο Κοζάνης νομίζουμε ότι είναι μια παρακαταθήκη την οποία την αφήνουμε για τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε, αυτή η υπηρεσιακή, που έχουν λιγορηθεί κατά το παρελθόν και έχουν απαξιωθεί, ακόμα και από προϊσταμένους τους, απέδειξαν ότι τελικά, αν τους δείξει κάποιος εμπιστοσύνη και συνεργαστεί μαζί τους έτσι όπως πρέπει, μπορούν πραγματικά να καταφέρουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Άρα, εμείς αυτό κάναμε, αυτό πράξαμε και νομίζω ότι έχουμε βάλει πλέον μια άλλη δομική διάσταση στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας, μακριά από λάθη, παραβλέψεις, παρανοήσεις, στρεβλώσεις του παρελθόντος και πλέον μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι έχουμε μπει πλέον σε έναν άλλο δρόμο, σε μια άλλη κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα δεν ισχυριζόμαστε σε καμία περίπτωση ότι τα οικονομικά μας είναι αυγά. Προφανώς είμαστε ακόμα και λόγω των συνθήκων που υπάρχουν, λόγω της έλλειψης ρευστότητας, λόγω του αν θέλετε και πολλών υποχρεώσεων που έχουμε από το παρελθόν, είμαστε σε μια σφιχτή οικονομική πολιτική. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στα νούμερα. Είναι σημαντικό. Εμείς κάναμε την προσπάθεια και νομίζω με πολύ καλά αποτελέσματα και αυτό το πράγμα αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να έχει μια συνέχεια. Εμείς λοιπόν, εν κατακλείδη, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το γεγονός. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και θα φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα τα επόμενα. Έχετε την εκτίμηση, πιστεύετε ότι έχει συμμαζευτεί οικονομικά ο Δήμος? Προφανώς έχει συμμαζευτεί. Προφανώς έχει μια τάξη. Προφανώς πλέον ξέρουμε από πού έρχεται το κάθε ευρώ, πού πηγαίνει, πού αποδίδεται με απόλυτη διαφάνεια. Όλα προκύπτουν πλέον αναλυτικά, ηλεκτρονικά και με έναν δομικό τρόπο που δεν επιδέχεται ούτε παρεμβάσεις, ούτε παρανοήσεις, ούτε μαγειρέματα, οτιδήποτε. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το ανατρέψει. Από εκεί και πέρα, ο επόμενος στόχος είναι, αν θέλετε, να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Έγιναν πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Να αυξήσουμε τα έσοδά μας, να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση, να δημιουργήσουμε αποθεματικά. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πλέον οι βεβαιώσεις γίνονται αυτόματα. Οι βεβαιώσεις των εσόδων, των προστήμων, όλα αυτά γίνονται με αυτό.